Η μανία του πατέρα δεν γλίτωσε ούτε το τετράχρονο κοριτσάκι, το αγγελούδι αυτό που βλέπαμε στις φωτογραφίες. Να δούμε λοιπόν το βίντεο που ετοίμασες προς γνώση και συμμόρφωση. Γιατί το λέω αυτό? Για να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουμε, Δημήτρη μου, στην οικογένειά μας. Και αν βλέπουμε ότι χρήζουν ψυχιατρικής ενέργειας και κατάστασης και παρακολούθησης, όπως θέλετε πείτε το, είναι το ίδιο. Να φροντίζουμε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες. Το βίντεο παρακαλώ. 15 Αυγούστου 2014. Ένας 76χρονος πυροβολεί και σκοτώνει τον 39χρονο γιο του μετά από ένα φραστικό επεισόδιο που είχαν στην αυλή του σπιτιού του στο Άστρος Κινουρίας. Στη συνέχεια μεταφέρει τη σωρό του γιου του δίπλα στη χωματερή του Άστρους μέσα στο ξηροπόταμο και βάζει φωτιά προσπαθώντας να σβήσει τα ίχνη του. Ένα χρόνο αργότερα, το μεικτόρκωτο δικαστήριο Τρυπόλεως του επιβάλλει την ποινή της ισόβιας καθήρξεως χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό. Ιούνιος 2015, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Ένα 7χρονο κοριτσάκι δολοφονείται από τα χέρια του 47χρονου πατέρα του. Το φρικτό έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο δράστης, ο οποίος υπηρετούσε στα ΜΑΤ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την άμεση δράση και ανέφερε σε συνάδελφό του ότι σκότωσε το παιδί του μέσα στο διαμέρισμά του. Στην απολογία του ενώπιον των δικαστών του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, την οποία απέδωσε σε ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Το πρωτοβάθμιο κακούργιο δικείο, ωστόσο, του επέβαλε την ποινή της ισόβιας καθήρξεως, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του περί μειωμένου καταλογισμού. Ιούνιος 2016. Ένας 85χρονος δολοφονεί με 6 σφαίρες τον 49χρονο γιο του μέσα στο σπίτι του στο Βραχάτι Κορινθίας, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ξαναγεμίζει το όπλο και αυτοπυροβολείται. Ένα ιδιόχειρο σημείωμα του 85χρονου δίνει την απάντηση στο αποτρόπαιο έγκλημα. Ήθελε να απαλλάξει το δεύτερο γιο του από το βάρος να φροντίσει τον 49χρονο που αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Μάρτιος 2017. Μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει τη μικρή κοινωνία της Μεσίνης. Ένας 59χρονος πυροβολεί με κυνηγετική καραμπίνα και σκοτώνει τη 10χρονη κόρη του. Στη συνέχεια βάζει τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Πατέρας και κόρη βρίσκονται νεκροί μέσα στο σπίτι τους από συγγενικό πρόσωπο. Αιτία του φωνικού, τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο 59χρονος, κυρίως μετά το θάνατο της γυναίκας του. Αγία Βαρβάρα, Απρίλιος 2017. Το πτώμα της 6χρονης Στέλλας εντοπίζεται μέσα σε μαύρες σακούλες σε κάδο απορριμμάτων, όπου το είχε πετάξει ο ίδιος της ο πατέρας. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 27ης Απριλίου, όταν ο πατέρας της 6χρονης, συνταξιούχος αστυνομικός, κατήγγειλε στους συναδέλφους του στο αστυνομικό τμήμα της Αγίας Βαρβάρας ότι δήθεν άγνωστοι εισήλθαν στο σπίτι τους, άρπαξαν τη Στέλλα και αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα. Εξεταζόμενος αργότερα, ωστόσο, ενώπιον του αρμοδίου τμήματος εγκλημάτων κατά της ζωής, μετέβαλε τους ισχυρισμούς του και κατέθεσε ότι βραδινές ώρες της 26ης Απριλίου, κατά την προσπάθειά του να κάνει μπάνιο τη μικρή Στέλλα, αυτή αντέδρασε και δίθεν άθελά του της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο. Έπειτα, τοποθέτησε το άψυχο σώμα της σε 3 νάιλον σακούλες και το απέρριψε σε κάδο απορριμμάτων στη γειτονιά τους. Το περασμένο Οκτώβριο έρχεται στο φως ένα ακόμη οικογενειακό δράμα. Ένας 18χρονος χάνει τη ζωή του μια μέρα μετά τα γενέθλιά του από τα χέρια του 54χρονου πατέρα του. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας του 18χρονου ζήτησε από τη σύζυγό του να βάλει μια υπογραφή σε κάποια έγγραφα. Κάποια στιγμή, η 19χρονη αδελφή του θύματος άκουσε τους γονείς της να διαπληκτίζονται και παραπονέθηκε για τις φωνές. Ο 54χρονος εξαγριώθηκε και προσπάθησε να τη χτυπήσει. Όμως η κοπέλα πρόλαβε να κλειδωθεί στο δωμάτιό της, από όπου και τηλεφώνησε στο 18χρονο αδελφό της. Το 18χρονο αγόρι επέστρεψε αμέσως στο σπίτι. Τότε ξεκίνησε ένας άκριος καυγάς και το μοιραίο δεν άργησε να γίνει. Στα χέρια του πατέρα βρέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο λίγο αργότερα κάρφωσε στο σώμα του παιδιού του. Στις 25 Νοεμβρίου, μια ανίποτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Νέα Σμύρνη με δράστη έναν 40χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Η άρνηση της συζύγου του να δώσουν μία ακόμη ευκαιρία στο γάμο τους φαίνεται πως ήταν η αιτία για να πάρει μαζί του στο θάνατο τα 2 αγοράκια που είχε αποκτήσει το ζευγάρι.
Έτσι, ξημερώματα της 25ης Νοεμβρίου, ο 40χρονος κλείδωσε τις πόρτες του διαμερίσματός του στη Νέα Σμύρνη, έβαλε φωτιά και άφησε τα δύο αγγελούδια να ξεψυχήσουν μαζί του. Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, στις 18 Δεκεμβρίου, το Πανελλήνιο παγώνει μία ακόμη φορά. Ένα 46χρονος αστυνομικός που υπηρετούσε στην προσωπική φρουρά του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη πυροβολεί και σκοτώνει με το υπηρεσιακό του όπλο τη σύζυγό του και τη μητέρα της. Ενώ από τη δολοφονική του μανία δεν γλιτώνει ούτε η 4χρονη κορούλα του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή που διενήργησε την νεκροψία νεκροτομή, λίγες ώρες μετά αυτοκτονεί με το ίδιο όπλο. Μάλιστα. Αυτά είναι της διετίας. Μόνο. Πολλά, για να το διευκρινίζουμε, γιατί αφορούν σε παιδιά.